Να ξεκουραστεί. Και εσύ το δεν ξεκουράστηκα. δεν, Εκανα, δεν εδώ, τον κόσμο. Ξεκινάνε και οι Ολυμπιακοί Αγώνε. διότι θέλουν να δουν τα φοβερά αθλήματα τη δεθνική γυμναστική <σοκλή> και του μπάσκετ. <σοκλή> Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα King Bet Show με την ευγενική υποστήριξη της Bet365. Λοιπόν, και μαζί μας για να μαζέψουμε έτσι ό,τι είχε απομείνει από το Euro είναι ο Τάσος Κολίτζας. <κλου> Τι διά 15 άτομα κανείς δεν χειροκρότησε. Τι κάνουμε παιδιά. Τι γίνεται. Πώς πάει. Καλά, καλά. Δεν μου λες έτσι λίγο να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν. Βγάλε ο ήσουν στην ΕΡΤ ήταν ένα καλό, ένα κακό ή ένα μέτριο γύρω από άποψη θεάματος. Από άποψη θεάματος, ναι. αγωνιστικά μέτριο. Μέτριο, ε. Μέτριο. Στο, στο, στη τελική σούμα νομίζω ναι. Και ενώ ήμουν από αυτούς που ίσως και να βιάστηκαν μετά την πρώτη αγωνιστική... Και λέγαμε, εν τω μεταξύ ζούσα και εκεί πέρα και όλο το φεστιβάλ και όλα ναι, τα ναι, του και... ποδοσφαίρου. Οπότε σίγουρα ήμουν επηρεασμένο και από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε. Αλλά και αγωνιστικά, η πρώτη αγωνιστική είχε πολύ καλά παιχνίδια. Αυτό άλλαξε από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά, ίσω ε, λόγω του συστήματο εξαγωγή, δηλαδή με τι τέσσερι τις τρίτε ομάδε να περνάνε Α, στην επόμενη ναι. φάση. Άρχισαν οι συμβιβασμοί πολύ νωρί. Ναι, ναι, ναι. Οι, εν πάση περιπτώσει, παίζαν πολύ προσεκτικά από τη δεύτερη και όλε αγωνιστική. Σου λέει ένα βαθμό εδώ, είμαστε OK με ένα ακόμα βαθμό τελευταία αγωνιστική, περνάμε. Και αυτό νομίζω επηρεάζει το θέαμα. Οπότε αγωνιστικά δεν ήταν από τα καλύτερα γύρω που έχουμε παρακολουθήσει. Οργανωτικά όμω και σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στη Γερμανία σε όλε τι πόλει, ε, ήταν ίσως η καλύτερη, η πιο άρτια διοργάνωση Ωραία, κράτα λίγο αυτό που είπες οργανωτικά Γιατί ας πούμε εμείς είχαμε στο μυαλό μας Γερμανία, αυτό, το άλλο, τάξη και ασφάλεια και ηθική και τέτοια Και τις παίζανε σχεδόν κάθε μέρα οι οπαδοί έξω Είχαμε πολύ περιστατικά δηλαδή με ξύλο. Είχαμε νομίζω με μονομένα περιστατικά. Δεν είχαμε σοβαρά... Εσύ δεν το ζούσε δηλαδή εκεί όταν τύπου. Αυτό που ζούσα εγώ ήταν στου δρόμου α πούμε του Ντίσσελτορφ που ήταν η βάση μου. Ναι. Και ήταν και μια πόλη έτσι σε αρκετά κεντρικό σημείο που υπήρχαν οπαδοί πολλών, πολλών. πολλών. Γιατί ή παίζανε στον Ντίσσελτορφ ή θα παίζανε στον Ντόρκμουντ ή θα παίζανε στην Κολονία κάπου κοντά. Ε, Πίνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ ε, ασταμάτητα είχες. μαζί παρέα όλοι. Ναι. Με του ε, άντρε Εγώ τα δηλαδή χανών, έβγαζα γιατί? το, κα, το καπέλο μου. Λέω είναι δυνατόν ξέρω, εγώ, με τέτοια κατανάλωση αλκοόλ και να μην ξεφεύγει η κατάσταση έστω και, έστω και, για λίγο. Και τα βίντεο που έχουμε δει νομίζω είναι μεμονωμένα. Είναι στου άντρε. Τα είχαν όλοι με του άντρε. Όπου πετυχαίνανε. Ε, στου άντρε νομίζω ναι, του ε, τους έχουν στο μάτι <laughs> γενικότερα. Γιατί έχουν προκαλέσει και πολύ αλήθεια ναι, στο, στο παρελθόν. Αλλά και αυτοί ακόμα συγκριτικά με άλλε. Διοργανώσει στο παρελθόν ήταν πολύ πιο, πολύ πιο κόσμο. Νομίζω γενικότερα πρέπει να γίνει πολύ καλή προσπάθεια σε ό,τι αφορά του οργανωμένου χούλιγκαν. Κατάφεραν όλε οι χώρε και του κράτησαν εκτό. Δεν είχαμε τα φαινόμενα των Ρώσων, αν θυμόσαστε, στου δρόμου τη Γαλλία που υπήρχε ένα στρατό, α πούμε, κόκκινο στρατό που κυκλοφορούσε και σάψε το ξύλο Πάλι αριστεί. με του Άγγλου, πάλι Άγγλου. Κυρίω του Άγγλου. γενικά. <σχ> έχουμε έχουμε κανέναν Άγγλο εδώ πέρα, να ρίξουμε καμία, όχι. και βέβαια και το περιστατικό το υπέροχο με το που το ταβάνι, τι ήταν αυτό με τα νερά και Αυτό δεν ήταν μόνο ένα. Δεν μόνο μία φορά. Ήταν σε κάθε ματ που στο. Και στο λέμε και τι οσημάδε εμεί μετά εδώ πέρα τώρα. Όχι, που... εκεί είχε. Εντάξει, ο καιρό ήταν λίγο πρόβλημα. Έλατε. Συγκριτικά με εδώ βέβαια ήταν μια ανάσα δροσιά έτσι για τον <laughs> καύσωνα. Η αλήθεια είναι. Αλλά έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα. Έβρεχε κάθε μέρα. Ε, στον Τόρκουντ ειδικά υπήρχε πρόβλημα ναι, με την οροφή. Γιατί έσταζε σε, πολλά σημεία. Και έβλεπε να ήταν σαν κατάρακτη. Ναι, ναι, ναι. Φαινόταν δηλαδή, δηλαδή τρομερό. Ωραία, λοιπόν, Τάσο μου τώρα, είναι η ώρα που σχολιάζουμε κάποιε φωτογραφίε που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το Euro. Εντάξει, θα, θα μα πει λίγο επιπτώσει και πιο πολύ έτσι και αυτά. Ξεκινάμε με το Γιαμάλ. Mm. Ήταν η αποκάλυψη του. Ε, βέβαια. Ήταν, ε. ε βέβαια. Αποκάλυψη για όλου μα. Εγώ όταν, όταν μου πρωτοείπαν τα πιτσιρίκια μου ότι ένα 16χρονο παίζει στην Παρσελώνα. <laughs> και λέω 16χρονο, λέω δεν είναι δυνατόν. 16 είναι ο γιο μου στο μεταξύ. Δεν έχουν <laughs> ναι, ναι. παίξει φιλικό ομάδα στα <laughs> Πόσο μάλλον να, να παίξει σε τέτοιο επίπεδο ε, ναι. έτσι, και για το φόβο του το τραυματισμού, ε, έτσι, για το σωματότυπο. Λέει, δηλαδή, είναι αυτό μέσα, το τόσο ναι. εντυπωσιακό. Πέρα από τις, τα σωματικά του προσόντα, είναι και, και, και στο μυαλό φαίνεται ότι έχει μια ωριμότητα ποδοσφαιρική, αξεπέραστη. Ναι. Δεν υπερβολή αυτό που ακούω. Συγκρίσει με Μέση και Ρονάλντο δεν έχει νόημα να, να κάνουμε. Αλλά αυτό που λέγεται ότι είναι ο καλύτερο 16χρονο που έχουμε δει ποτέ σε αυτό το επίπεδο, αυτό ισχύει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, oh, και φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστεί ενώ, αν, αν είναι καλά το παιδί, εννοούμε τώρα, μην είναι, έχει τέτοια. Ε, και βέβαια Τώρα θα ήταν ο Γιαμάλ εδώ. Δεν θα... Άμα ήταν, α ο Γιαμάλ, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηνιακό, στην ΑΕΚ, στον Πάκο, τίποτα. Τώρα πού θα ήταν, λε, δανεικό, α πούμε, για να πάρει παιχνίδια. Για να πάρει παιχνίδια, να πάρει ε, παιχνίδια. Θα ήταν, ας πούμε, σε καμιά. Δεν θα ήταν, σε ακαδημία θα ήταν. Θα έπαιζε στο, πρωταθλημα K21. Μέχρι να φτάσει. Και άμα, 20... άμα τον βάζα και στην κάπα 21 φαντάζομαι. Να φτάσει 22, να πάει να πάρει κανένα παιχνίδι σε κανένα τίποτα Γιάννενα, τίποτα Πανσεραϊκό και, και αυτά. Κοίτα, αλλά για να μην αδικούμε τώρα του αυτού μα, νομίζω το ίδιο θα ίσχυε σε οποιαδήποτε χώρα για 16χρονο. Είναι το παιδί φαινόμενο. Ναι, 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 είναι φαινόμενο. Και έχει πέσει και σε μια καλή εποχή για τον ίδιο στην Παρσελώνα, όπου έχει κάνει μια στροφή ξανά στι Ακαδημίε τη Παρσελώνα, ξανά στου Πιτσιδικάδε και παίρνει ε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που το αξίζει τελικά και του ταιριάζει. Εγώ δεν, δε περίμενα την Ισπανία για να είμαι ειλικρινή σε αυτό το Euro, ακριβώ επειδή είχε τον το Γιαμάλ από τη μία πλευρά, τον Νίκο Williams έναν άλλο Πιτσιδικά από την άλλη τον 5, δεν είχε στη μεσαία ουσία, γραμμή, έτσι, για τον Μωράτα, ο Κέιν Μπροστά. Ναι, Κυρίω έλεγα δεν έχει προσωπικότητε ναι. να τραβήξουν την ομάδα στα δύσκολα. Γι' αυτό και πίστευα ακόμα και μετά τη φάση των ομίλων όπου είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο με την Ισπανία. Λέω, στα νοκά θα μπορέσει. Μια χαρά μπορέσει. Μια χαρά, μια χαρά μπορέσει. Ρονάλτο, τώρα <coughs> λογικά, γιατί δεν ξέρει με αυτόν τον τύπο τώρα, είναι τρελό. Το τελευταίο, η τελευταία μεγάλη διοργάνωση τη καριέρα του, εντάξει. Φουλάβο. σίγουρα. Έτσι, μου τον έχει για δύο χρόνια. Ξέρω εγώ. Έτσι, από τη στιγμή που δεν σκόραρε, αν έβαζε το ένα γκολ, θα σου έλεγα όχι. μέσα με το πι. αφού δεν σκόραρε. τέσσερα, με το πι μέσα. ήταν απογοητευτικό ρε για το Ρονάλτο. Κοίτα, εγώ δεν είμαι φαν του Ρονάλτο. Oh, να το. Δεν είμαι φαν του Ρονάλτο. Δεν είμαι φαν τη προσωπικότητα του Ρονάλτο. το πω έτσι. Αλλά στεναχωρήθηκα και εγώ που τον είδα να πλαντάζει στο κλάμα και δεν ήθελα με τίποτα να κλείσει η καριέρα του σε επίπεδο εθνικών ομάδων με ένα χαμένο πέναλτι που θα στήχιζε τον αποκλεισμό. Δηλαδή δεν έχω τέτοια αντιπάθεια για το του σε <laughs> καμία περίπτωση. Και τώρα πια στην ηλικία που έχει φτάσει, απλά βλέπει ότι ο άνθρωπο πρέπει να κουβαλάει πολλά πράγματα μέσα του. Πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Τα οποία προφανώ τον έχουν βοηθήσει όμω να γίνει αυτό που, ε, που έχει ε, Ήταν μια που το λένε πολύ ότι στην ουσία η Πορτογαλία είχε μια πολύ καλή ομάδα, και όντω και πολύ καλή ομάδα σε όλε τι θέσει. Ε, την μπέρδεψε γιατί όλοι τον ψάχνανε, δεν μπορούσαν να τον βγάλουν από την εντεκάδα, έπρεπε να βρουν τον Ρονάλντο, διαμαρτυρόταν όλη την ώρα. Ναι. Αν είχε ένα άλλο φορ ας πούμε μπορεί όχι να... Όχι να... είχε άλλο φορ, ή θα απλά μπορούσε ανέπισε... να έχει το ρόλο του, ναι, αλλά να μην είναι νεπτά, παίζουμε γι' αυτόν. Ναι, ή... όχι, δεν παίζουμε, δεν είναι όλο το σύστημα ναι. γύρω από το να ταΐζουμε τον, τον Ρονάλντο. Αυτό προφανώς ήταν λάθος. Ήταν πολύ δύσκολο και για τον Μαρτίνες, για οποιονδήποτε προπονητή. Να, να, βάλει σε ένα κουτάκι τον Κριστιανό Ρονάλντο ακόμα και τώρα στα, στα, 40 του. Αλλά πιστεύω ότι αυτό τη τύχησε τη Πορτογαλία, όντω. Ότι έπαιζε για τον Ρονάλντο. Ναι. Ε, Κέιν, Αγαπημένο, ε, πού πρέπει να πάει για να πάρει τίτλο. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, να βρούμε μια ομάδα εδώ, έχουμε κανένα στέρα βρυλισίων. Έχετε εκεί πέρα καμιά ομάδα τέτοια που να πρωταγωνιστεί έστω mm. να πάει ναι, να, να άλλα στο... δεν το πήραμε. Αν ω δεύτερη, ε, δεύτερη. και εκεί ο Χαρικαίν. Το Χαρικαίν είχατε μπροστά. Τι είναι αυτό το πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ε, θα τον πάρει τον τίτλο, μωρέ. Πού θα τον πάρει τον τίτλο. <laughs> θα πάρει στην Bayern του χρόνου. Θα πάρει, θα ξέρω εγώ. Κότσε να πει κατηγορία η Bayern φέτο. Θα πάρει ένα πρωτάθλημα Γερμανία τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει μια ολόκληρη καριέρα στην Τότεναμ. Προ τιμήν του, έτσι. Πέρα. έμεινε στην Τότεναμ. Γιατί και, και στη Ρεάλ θυμάσαι που παλιά λέγανε συνέχεια. Το το τον είχαν κάθε καλοκαίρι. Μα ήταν κάθε χρόνο ένα top center for στην Ευρώπη για να πάρει μεταγραφή. Έμεινε στην Τότεναμ, πήγε στην Bayern και μια χρονιά δεν το έχει πάρει η Πόσα χρόνια δεν θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θα είναι και αρκετό όμω αυτό ότι, ότι κλείνω την καριέρα μου και έχω πάρει ένα μια και που δύο τίτλους μια ναι. ή ένα double ας πούμε στη Γερμανία. Για τους Άγγλους στεναχωρέθηκα ναι. η αλήθεια είναι. Όταν με ρωτούσαν πριν το τουρνουά ποιον βλέπω για νικητή έλεγα Αγγλία. Και στο μεταξύ εγώ κρατάω από Σκοτία. Οπότε είμαι είμαι Ναι. Ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Όταν το ξεκαθαρίσουμε οι Σκοτσίες δεν έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν πήραν και την ανεξαρτησία του στο μεταξύ. Ναι. Το Πρόβλημα με του Άγγλου έχει να κάνει καθαρά ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε Μα... οποιονδήποτε παίζει κόντρα στην, στην Αγγλία. Κάπω έτσι πάει. Κυκλοφορούσαν οι φωτογραφίε από τη μέρα του τελικού που ήταν οι pubs όλε στη με τι σημαίε του. Ναι, στα Ισπανικά χρώματα. Ε, αλλά πίστευα ότι ίσω να ήταν η, η χρονιά του φέτο των Άγγλων γιατί περίπτωση όπω ο Κέιν, όπω ο Μπέλιγχαμ. Ναι. Έφυγαν από την Αγγλία, έφυγαν από το μικρό κόσμο τη uh, Premier League. Γιατί το έχουν λίγο αυτό οι Άγγλοι Ακόμα και αυτό το It's coming home είναι τόσο λάθο που νομίζω ότι του στοιχίζει, το πληρώνουν με αποτυχία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Δεν δικό του το ποδόσφαιρο για να επιστρέψει κάπου. Οπότε ίσω αν το βγάλουν αυτό λίγο, αλλάξουν λίγο την νοοτροπία αυτή, κάπω καταφέρουν ξεσ... να φανούν και λίγο πιο προσγειωμένοι, να σταματήσει και αυτή η υπερβολική πίεση που υπάρχει εντό ναι. Αγγλία, δηλαδή αυτά που λέμε απ' έξω, πάντα. Είμαι προσεκτικό γιατί ξέρω ότι η Αγγλία έχει πολλού ε, οπαδού στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον, ναι, ναι, ναι. τον κόσμο. Φροντίζω πάντα να ξεκαθαρίζω ότι αυτά που λέμε εδώ πέρα είναι αυτά που λένε οι ίδιοι Άγγλοι σε καθημερινή βάση. Και δεν είναι δύσκολο. Μπαίνει κανεί στο, στο ίντερνετ, βλέπει τα πόδια Μα podcast, και οι ίδιοι και πρώτα και κοροϊδεύουν, α πούμε. Μα, δεν είναι μόνο η κοροϊδία, είναι η πίεση που έχουν, από την α, πρώτη ναι, μέρα και... μέχρι την τελευταία. Και επίση η πίεση που ξέρουν ότι αν ο χάσει πέναλτι. Εντάξει, ο Χαρικέιν δεν μπαίνει στην Αγγλία τώρα. Αν παίξει που θα χάσει πέναλτι σε κρίσιμο μάτι στο Euro για ένα ολόκληρο χρόνο. Όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο αγγλικό γήπεδο και αν πηγαίνει. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ του David Beckham. Μόκι δεν το είδα. πάρα πολύ καλό να το. Ερτ είναι Ερτφλίξ. Περίπου, ναι. <laughs> λοιπόν, ε, Δες το, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Και εγώ δηλαδή στην αρχή έλεγα πω, πω να κάτσω να δω τώρα το επεισόδιο David Beckham. Και όμω σου δείχνει Νομίζω μπορεί να αλλάξει και εσύ τη δική σου στάση για το πώ αντιμετωπίζει κάποιου ποδοσφαιριστέ όταν του χλεβάζει, όταν του αποδοκιμάζει οτιδήποτε. Το τι, το τι περνάει εκείνη τη στιγμή ο άλλο ποδοσφαιριστή που είναι άνθρωπο πάνω απ' όλα. ζήσαμε και με, το... με τον Σάκα στην Άρσεναλ. Πήγα να τον καταστρέψουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα το παιδί, δηλαδή δεν μπορούσε να αφήσει τα ίσα του έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό, που με... περνάνε πέραξε πέραξε οι δελικό... Άγγλοι ναι, δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Μπορεί να συμβαίνει στην Κολομβία που του καθαρίζουν έτσι ή κάποτε του καθάριζαν. Καημένο σε σκομπάρ, τι θέλει και το το ε, Φαντάζομαι τι πίεση είναι αυτή για του ποδοσφαίριστε Όμω, όταν κατεβαίνουν σε ένα τουρνουάκι ναι, και ξέρουν ναι. ότι όχι, εδώ αν δεν το πάρω. Και ειδικά αν φταίω εγώ για κάτι συγκεκριμένο και το πληρώσει η ομάδα, θα το πληρώνω και εγώ μετά για ένα ολόκληρο χρόνο τουλάχιστον. Παρόμοια πίεση και η δική μα που πήγανε στη Μίκονο με τον Μπακασέτα τη μέρα που ξεκίναγε το γύρο, θυμάστε που ήταν και διασκέψει. Εντάξει, ήταν οι άνθρωποι να αποφορτιστούν λίγο για την αποτυχία τη Εθνική. Θα τα πούμε αυτά μετά. Ε, μένουμε Αγγλία με Guard Southgate. Mm. Μα άφησε χρόνου, μα χαιρέτησε τι ήταν τελικά. Ήταν, καταρχά, δεν ξέρω αν άξιζε τα λεφτά, γιατί αυτό ήταν ο πρώτο στόχο και λόγο κριτική, ότι έπαιρνε, ήταν ο πιο ακριβό πληρωμένο μάνατζερ με 4,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Ωραία, και αυτό. Οπότε ξεκίναγε από εκεί η κριτική, έφτασε μέχρι τέλου. Αποτυχ... Είναι περίεργη που, δηλαδή, μπορώ να το πει αποτυχημένο, γιατί δεν έπαιξε καθόλου καλά η Απ' την άλλη, δύο συνεχόμενου τελικού γύρω, ενώ ενώ λίγο... στι δι... στις 17 προηγούμενες, το έχω πρόχειρο από μάτι <laughs> που έκαναν της Αγγλίας, στις 17 προηγούμενες οργανώσεις χωρίς τον Southgate, <laughs> έφτασαν δύο φορές στα, ημιτελικά. Και με αυτούς, με τον Southgate τρεις και παίξαν δύο σέρι τελικούς. Και μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, δηλαδή... Ήταν αποτυχημένο ή δεν ήταν τελικά έτσι να πούμε έτσι μια σύνοψη. Συνολικά όχι. <laughs> Όχι. Έτσι, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τώρα από ένα τουρνουά. Αυτό το λάθο κάνουμε γενικότερα ο κόσμο. Ή που παρακολουθεί ποδόσφαιρο κάθε δύο και τέσσερα χρόνια σε ένα γύρο και σε ένα μουντιάλ. Ο ναι. άνθρωπο εδώ πόσα πέρασε, 8 χρόνια νομίζω ήταν στην ίδια ομάδα. Δέκα, δώδεκα, πόσα πέρασε. Όχι, oh, τόσο πολλά δεν πρέπει να ήταν. Ε. In In 2 Είναι δύο γύρο και ένα μουντιάλ. Α, γιατί είναι και κοβιντάρε μέσα και. Ναι, τέλο πάντων. Ναι, νομίζω να ναι. ναι. καμιά από τα αιτία περίπου είναι. Ε, δεν ναι. έμεινε τυχαία στον uh, Πάκο και τον αποθέωναν μέχρι να ξεκινήσει αυτό το, το Euro. Ακόμα και τώρα στην κριτική του ήταν πολύ προσεκτική η Άγγλοι με το Southgate. Ναι, να σκοθεί να φύγει, ναι, γιατί όντω ήταν κάκιστο το θέμα που παρουσίαζε η ομάδα. Κάκιστο. Ε, με βάση κιόλα το υλικό. Γιατί βλέπαμε του παίκτε που του θαυμάζουμε κάθε εβδομάδα με τι ομάδε του και λέμε δεν γίνεται αυτή η ομάδα να μην μπορεί να παίξει κάτι καλύτερο. Ναι, έβλεπε τον Μπέλιγχαμ και έλεγε τώρα τι ο ίδιο είναι. Εγώ θα έλεγα σκασμένη ήταν. Σκασμένη, ε? ναι. Η start τη Αγγλία ήταν σκασμένη. Γι' αυτό και ήταν δεμένα τα χέρια του Southgate, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Το ότι δεν μπορούσε να πάρει μια ατομική προσπάθεια ο Σάκα ή ο Μπέλιγχαμ ή, ο Φόντερ. Okay, δεν έκανε σούτα, πούμε, δηλαδή. Ναι, το ότι, δεν, ότι ήταν όλοι του κάτω από το. πολύ κάτω από τα στάνταρ του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ευθύνη του, του προπονητή εθνική ομάδα και όλα έτσι που δεν του δουλεύει όλο τον χρόνο. Ναι, τους του ναι, έχει ναι. για δύο-τρει εβδομάδε πριν από το τουρνουά. Οπότε ε, είναι αυστηρή η κριτική που του γίνεται γιατί ξεχνάμε όλα αυτά που κατάφερε φτιάχνοντα την Αγγλία ξανά μεγάλη ομάδα. Όταν την πήρε η Αγγλία ήταν στα πολύ κάτω τη, ναι, ίσω και στο Ναδίρ Οπότε αυτό ο κόσμο το, το αναγνωρίζει. Απ' την άλλη όμω θα έπρεπε να έχει βρει κάποιο τρόπο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Και πάμε στο παιδί τώρα. Δεν του βάλαμε φωτογραφία Γαλλία γιατί και που πήγε το δεν, τον, θεσύνη, κα... δεν ε? τον κατάλαβε κανεί. Έκανε τη μεταγραφή τελικά στη Ρεάλ. Εμπαπέ. Ε, Κάκιστο το. Δεν νομίζω... είναι καλό. Πολύ, πολύ κακό το. Και αυτό γενικότερα όμω νομίζω φέτο. Και ενώ περιμέναμε ίσω αυτό το τουρνουά απαλλαγμένο ενδεχομένω από την πίεση και το άγχο για τη μεταγραφή κτλ. Γιατί ήταν μια μεταγραφή που έψαχνε εδώ και χρόνια. Για να λέμε την αλήθεια στη Ρεάλ Μαδρίτη. Όταν τον βλέπαμε μεταμορφωμένο, ανανεωμένο μάλλον, όχι μεταμορφωμένο. Δεν. Τίποτα. Ναι. Όπως Όπω και η Αγγλία. Η Γαλλία συνολικά δεν τράβηξε. Δεν ήταν μόνο ο Εμπαπέ, ο ήταν. Ε. Νομίζω γενικότερα πολλά από τα αστέρια που θαυμάζουμε του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε, καθ... σε, εβδομαδιαία βάση ήταν σκασμένοι για αυτό, το... γι αυτό το, τουρνουά. Ναι. Ε, Πιστεύει θα αφήσει εποχή στην Ρεάλ, ε, Ναι. Θα αφήσει, λε. Ε. Θα είναι τύπο ανάλογα ο Ρονάλντο και ο Μπεντζεμά, τέτοια εποχή πούμε, θα αφήσει. Φύση... Δεν ξέρω αν θα αφήσει εποχή Ρονάλντο πάνω από τον Μπεντζεμά θα τον έβαζα. Ούτω ή ναι. άλλω ο Benzema ήταν πολύ υποτιμημένο και παρεξηγημένο στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σχεδόν δεν, δεν τον αναγνώρισαν ποτέ οι ίδιοι οπαδοί τη Ρεάλ. Ήταν τρελό αυτό που συνέβαινε. Ενώ ήταν εντυπωσιακό πόσο yeah. ο ίδιο συμβιβάστηκε τόσο, τόσο μεγάλο στάρ, τέτοιο center classes. Και συμβιβάστηκε με το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ρόλο πίσω από τον Ρονάλντο, πίσω από όλου του υπόλοιπου και ποιου είχε συμπαίκτε. Ε, ο Εμπαπέ όμω είναι άλλο μέγεθο. Ναι. Πιστεύει δηλαδή ότι ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερο παίκτη ο Εμπαπέ στον κόσμο, Mm, ναι. ναι. Και θα βάζα από πολύ κοντά ναι. τον Μπέλιγχαμ. Α! Και το... Οπότε δηλαδή την έχει τη Ρεάλ φέτο να σαρώνει τα πάντα. Δυστυχώ ναι. Δυστυχώς, Δυστυχώς, ναι. γιατί την Παρσελώνα. Όχι, όχι, Ατλέτικο είμαι εγώ. Α! Έλα. Εγώ είμαι Ατλέτικο. Τι να, Τι, να πούμε κι εμεί είμαστε Μπιλμπάο. Εγώ ναι. Μπιλμπάο, ε, μια χαρά. Εντάξει. Εντάξει λόγω η, του... η, η εθνική Ισπανία, μια και ε, ε, αναφερθήκαμε μόνο στο, Γιαμάλ. Η εθνική Ισπανία η βάση τη ήταν η, Βάσκη. Έτσι. Η Ρεάλ κυρίω, νομίζω έχει 5-6 παίκτε. Θυμάμαι, έκανα μάτι σίγουρα που είχε μέσα 4-5 παίκτε στο σχεδάγιο. Δηλαδή. Ναι, ναι, το ναι, 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 ναι. Σαν Σεμπαστιάν. Που εντάξει, έχει, έχει την εξήγησή του ότι τα μεγάλα αστέρια των Ισπανών φεύγουν συνήθω για το εξωτερικό. Πολύ πιο εύκολα πόσο θα φύγουν οι Άγγλοι, α πούμε, για, για παράδειγμα. Οπότε η εθνική ομάδα θα αποτελείται κυρίω από παίκτε που, που παίζουν στη, στη Λα Λίγα. <Το> <Το> Ποιο θα έλεγε τώρα, έτσι μετά από ψύχρεμα και αυτά, ότι ήταν το highlight του Euro αν έχει ξεχωρίσει κάποιο. Δηλαδή, μια στιγμή που θα πούμε ότι ξέρω εγώ να είμαστε καλά μετά από 10-12 χρόνια, θυμάσαι εκείνο το γύρο τότε του. Πεκτικό μπορεί να είναι πολλές και εξωγενιστικό. Πολλέ στιγμέ ήταν. Το γκολ του Μπέλιχαμ ήταν το φανταστικό. Το Είμα, ανάποδο. Έπιασα βέβαια του τιμένου τη υπόθεση. Ο Γιαμάλ όμω, το χαμόγελο του Γιαμάλ, έβλεπα τότε το βιντεάκι με το αδερφάκι του το μικρό. Ναι, ναι, ναι. Του πανηγυρισμού μετά το παιχνίδι. Ε, πολύ γλυκό βίντεο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Ε, αυτό ήταν το πρόσωπο του τουρνουά. Ξέρω ότι αναδείχθηκε καλύτερο νέο παίκτη, αλλά αυτό ήταν το πρόσωπο. Γιατί μιλάμε για, για πολύ μικρό παιδί. Οπότε θεωρείς ότι είναι και, σαν να λέμε, και η μεγαλύτερη έκπληξη του, του Euro, ο ναι, ναι, Γιαμάλ. Ναι. Η μεγαλύτερη απογοήτευση του Euro, ποιο μπορεί να ήταν. Ποιο σαν πρόσωπο, α πούμε έτσι. Α πούμε, για μένα ήταν ο Φόντεν. Ναι, ο Φόντεν κινήθηκε σε πολύ ρίχα νερά. Όλοι οι στάρτ εθνική Αγγλία. Και τον Μπέλιγχαμ τον περίμενα καλύτερο. Βέβαια, όσο μπορούσε, ο Μπέλιγχαμ πέτυχε δύο κρίσιμα γκολ. Στην Πρεμιέρα, ο, ο, αυτό δεν το πέτυχε με τη Σερβία. Ναι, 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 ναι. Πέτυχε το, το γυριστό το ψαλδάκι που έστειλε το Μάτσεν Σλοβακία στην παράταση. Ε, αλλά και πάλι δεν ήταν ο Μπέλιγχαμ με τη διάρκεια που, που τον έχουμε συνηθίσει και θα τον ε, θέλαμε. Πολύ στάρι στέρισαν. Τώρα κοιτάζω εδώ τον πίνακα. Ποιο έχουμε πει. Ο ήταν απογοήτευση. Αλλά εντάξει, του ξέρουμε. Ξέρετε τι γίνεται λίγο με τα, με τα, μεγάλα τουρνουά. Δεν είναι όπω τα παλιά τα χρόνια. Ε, αυτό το, το, λέω και με αφορμή τη μεγάλη κουβέντα που έγινε για το Λίον Ελμέση. Αν δεν έπαιρνε το, το Μουντιάλ, το, το Mundial, κανέρα, ναι. αν θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε το κορυφαίο. Ναι, γιατί παλιά για να φανεί ένα παίκτη έπρεπε να παίξει καλά στο Μουντιάλ, έπρεπε να παίξει καλά στο Euro. Δεν ισχύει πια το, το, το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπουμε τον Εμπαπέ, τον Μέση, τον όλου αυτού να παίζουν δύο και τρει φορέ κάθε εβδομάδα όλο το χρόνο. Δεν χρειάζεται να περιμένω ένα τουρνουά τριών εβδομάδων το καλοκαίρι, όπου μαζεύονται. Ναι, μεν οι κορυφαίοι παίκτε μια χώρα, αλλά παίζουν μαζί δέκα προπονήσει και παίζουν και, ναι, πέ, ναι, ναι. και πέντε παιχνίδια. Δεν, δεν περιμένω να δείξουν εκεί την, α, την, την αξία του. Και συγγνώμη, τώρα δεν του βλέπουμε πια μόνο δύο-τρει φορέ τηλεόραση. Του βλέπουμε και κάθε μέρα στα social media. Δηλαδή Βέβαια. στο TikTok, είναι στο... όλη την ώρα. Θα μπει φάσει αυτού νου, φάσει του άλλου. Δηλαδή του πολιζούμε του παίκτε πια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μα, από αυτό υπάρχει και ο κίνδυνο, έτσι. Υπάρχει και ο κίνδυνο να... τη υπερπροβολή, α πούμε. Και ναι, να πει ναι. ότι όταν βλέπω το Μέση να παίζει 100 παιχνίδια, προφανώ δεν θα παίξει 100 καλά παιχνίδια. Ο Μέση τα παίζει. Τα παίζει. Και, τα, και ο Ρονάλτο. Αυτά, γι' αυτό ήταν φαινόμενα και τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν τέτοια η διάρκεια του, τόσα πολλά τα παιχνίδια. Που έλεγε ότι εντάξει, κάπου θα βρω και ένα κακό μάτσο. Δεν έβρισκε κακό παιχνίδι. Πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Να, που, ο ακόμα... τον ακόμα... άλλο φτάσαμε να είναι στα 40 του και να λέμε Να τώρα τελικά που δεν είναι καλό. Ναι. Ε, δεν μου λε. Ε, αν είχαμε πάει, πε ότι είτε γινόντουσαν όλα καλά και είχαμε πάει στο γύρο. Τι που. Έτσι, πώ θα. Αν μου πει τελείω υποθετική συζήτηση αυτή που κάνουμε, αλλά πιστεύει ότι είχαμε ελπίδε να κάνουμε κάτι καλό, είχαμε ελπίδε να. θα φεύγαμε από, την πρώτη, από το πρώτο γύρο έξω, θα περνάγαμε, δεν ξέρω. Και δεν είχαμε κακή ομάδα, ρε γάμο, Όχι, αυτή καθόλου το... κακή ομάδα. Εμένα μου άρεσε η ομάδα μα. Και δεν είμαι και από αυτού που την έθαψαν για τον αποκλεισμό στη Γεωργία. Ποτέ δεν θα ήταν εύκολο παιχνίδι, ε, κρίθηκε στα πέναλτι. Οι Γεωργιανοί του είδαμε, μια χαρά ομάδα έχουν. Έχουν έναν παιχταρά, τουλάχιστον έναν παιχταρά, τον ναι. Παρατσικέλια, αλλά και τον Μικαουτάτζε. Αλλά τον είπα, Μικαουτάτζε. Ε... Απλά μου ρεξέ γιατί νομίζω, γιατί έκραξα και εγώ πάρα πολύ εντάξει το λέω συγγνώμη. Ε, υπό την έννοια ότι, ρε παιδί μου, πόσο πιο εύκολο δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, σου κάτσε μια ευκαιρία που δεν ήταν η αντίπαλη να πει ότι. Ήταν, ήταν η πιο βατή, ίσω περίπτωση που είχαμε τα τελευταία χρόνια να προκριθούμε ήταν σε μια μεγάλη πιο, διοργάνωση. Ήταν η πιο βατή συγκριτικά με προηγούμενε. Για το κρίμα λέμε, κατάλαβα. Ναι, δηλαδή για το κρίμα όλοι, έτσι, τώρα... όλοι απογοητευτήκαμε. Αλλά ναι. και το πήγαμε μέχρι τα πέναλτι. Τώρα να περιμένουμε από την Ελλάδα να πάει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο σε ένα καμίνι που ήταν εκεί το Ολυμπιακό στάδιο ότι ήταν τη Τυφλίδας απέναντι στου γερουγιανούς που παίζανε για την ιστορία τους για να περάσουν για πρώτη φορά θα ήταν πολύ, ποτέ, ποτέ εύκολο παιχνίδι. Δεν κερδίζαμε ποτέ εκεί πέρα 2 και 3 πιστεύω. πιστεύω. Εντάξει μπορούσαμε να φανανούμε πιο φιλόδοξοι σε εκείνο το μάτς. Ναι. ψέματα. Αλλά εντάξει, πήγε με την λογική που πήγε ο, ο, ο Πογιέτ. Για να έρθω όμως στην ερώτησή σου, πιστεύω ότι θα πηγαίναμε καλά. Πιστεύω ότι έχουμε μια ομάδα που βγάζει μια φρεσκάδα σε σχέση ακόμα και με τη μεγάλη ομάδα του, του 2004. 4, ναι. Δηλαδή, Πολύ πιο εύκολα παρακολουθεί αυτή την εθνική Ελλάδα, πιστεύω, σε σχέση με τι προηγούμενε. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αφήσουμε εντυπώσει όπω άφησε η Γεωργία, όπω άφησε η Τουρκία, ναι. η Αυστρία, okay, σε άλλο βαθμό, γιατί όντω με τον Ράγκνικ έπαιξε κάτι διαφορετικό ε, και ελκυστικό στο μάτι. Οι Αλβανοί το παλέψαν. Οι Αλβανοί επίσης. Όλοι οι μικροί το παλέψαν. Οι Ελβετί... οι το κάνανε καλό γύρο. Ναι. Οι μικρέ ομάδε το κάνανε καλό γιούρο. Οι μεγάλε υστέρησαν όλε με ξέρει την Ισπανία. Ναι. Καμία άλλη διστάθηκε στο, στο ύψο τη. Καμία άλλη δεν έπαιξε σύμφωνα με τι δυνατότητε και δεν παρουσίασε και κάτι. Θεαματικό ή κάτι επιθετικό. Μόνο η Ισπανία και από την άποψη είναι και μια νίκη του επιθετικού ποδοσφαίρου που όλοι νομίζω χαιρόμαστε γι' αυτό. Στο συγκεκριμένο τουρνουά. Θα πηγαίναμε όμω να παίξουμε νομίζω έτσι πιο ελεύθερα όπω έπαιξαν οι μικροί και θα διεκδικούσαμε τι ελπίδε μα. Κοίτα, έτσι όπω περνάγανε οι περισσότερε ομάδε τελικά, γιατί όχι να. Έλατε, <σχωρήσουμε> δηλαδή στο τέλο <σωτέλεσμα σχωρήσουμε> μόνο δύο-τρει μήνε έξω. Δεν ξέρω πέρασε τι πέρασαν παραπάνω δηλαδή, όπου έβλεπε, πέρναγε η ομάδα επόμενη. Λοιπόν, επειδή είπε πριν το Μουντιάλ, λέγαμε πριν να ανοίξουν οι κάμερε ότι πόσο ξενερώσαμε που τελείωσε. Γιατί ήταν ωραίο, δηλαδή είχε αγώνα στι 4 μετά πάλι το βραδινό, το απογευματινό. Ενώ ήταν μια ωραία συνήθεια και αυτά, ξέρω εγώ και τέτοια. Ε, και λέγαμε πόσο ωραίο ήταν. Γιατί έχουμε συ, συνηθισμένο το καλοκαίρι μα με Euro, με μουντιάλ, με αυτά να περνάμε καλά. Το μουντιάλ, λοιπόν που έγινε το, το χειμωνα mm -hmm. Εσείς Εσεί αυτό γενικά στην όλη, στην όλη αυτή την οτροπία του να γίνουν κάποιοι αγώνε, να γίνουν κάποιε μεγάλε οργανώσει, όχι όπω έχουμε συνηθίσει καλοκαίρι, αλλά λόγω όχι για να σε προλάβω Όχι, να μην κουράσει. ωραία. Όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί είχα ξεχάσει τι έλεγα, το μίλακα τόση ώρα. <laughs> <laughs> Α, αν θα είχα πρόβλημα να, να βλέπαμε μου τι αν, ναι, αν θα σου έλεγα θα γίνει το okay. Euro, ξέρω εγώ, στο Αζερβαϊτζάν και επειδή έχει okay. κρύο okay. Και το Και τέτοιο... μακάρι να μην ξαναδοθεί μεγάλη διοργάνωση έτσι σε. Σε χώρε που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Ναι. Δηλαδή, αυτό, το, αυτό, είναι το, το ένα πράγμα που μου έχει μείνει από τη Γερμανία. Σκέφτομαι, ναι, μπράβο, μια τέτοια χώρα χρειάζεται να μπορεί να διοργανώσει ένα τέτοιο τουρνουά γιατί θέλει πολύ οργάνωση κατά ναι, ναι, ναι. Και επίση και, γεωγραφικά να βοηθάει. Το ότι ήταν στη Γερμανία. στο ε... κέντρο τη Ευρώπη. Στο, στο, κέντρο της Ευρώπη. Συνόρευε με τι μισέ ομάδε που έπαιζαν στο, στο, τουρνουά σχεδόν. Ήταν ένα τουρνουά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια να το πω, δημοκρατική... δημοκρατική, χώρα ή εν πάση ναι, περιπτώσει ναι, ναι, ναι. Ε... σε μια οργανωμένη χώρα. Πρέπει να πάμε πίσω στο Κατάρ. Το βγάζουμε Όχι, από την εξίσωση. Ρωσία το προηγούμενο Euro έκτρωμα με τις 10 διαφορετικές πόλεις πώς ήτανε ναι, ήταν. ειδικών το ναι. δεν, ξέρουμε καν πώς το χαρακτηρίζουμε το Euro του 20 που δεν είναι καν το 20 στο μεταξύ. Προηγούμενο Μουντιάλ, Ρωσία. Πάλι δύσκολο ταξίδι για, για πολλοί Πρέπει να πάμε πίσω στη Γαλλία το 16, νομίζω, ναι. για να δούμε ένα τουρνουά όπου μπορεί να πάει ο κόσμο εύκολα να παρακολουθήσει την uh, τη ομάδα του. Να κάνει ένα ταξίδι χωρί να. Uh, δεν ξέρω και εγώ τι, να περάσει 100 ελέγχου ή να πληρώσει του κόσμου τα χρήματα για να ταξιδέψει. Ναι, όντω. Δηλαδή και το Μουντιάλ νομίζω και το Euro τα δύο τελευταία. το προτελευταίο Euro νομίζω τα έχουμε σιγά σιγά. Τα <σχεδόν>, έχουμε σχεδόν ξεχάσει. Ναι. το Κατάρ θα μα μείνει για το μέση, κυρίω. Ναι. Για το, το πρωτάθλημα πήρε Λίμον. η Λίβερπουλ με τον COVID. Ένα πρωτάθλημα πήραν οι άλλοι και ήταν στο γήπεδο ούτε τη δεν ήταν. Έλαντε. έλαντε. <σχεδόν> <σχεδόν> Αλλά κοίτα, ότι θα πρέπει να το κοιτάξουν λίγο γιατί η κουβέντα μα. Ξεκίνησε με την εκτίμηση που έκανα ότι ήταν κουρασμένοι οι περισσότεροι στάρ σε αυτό το Euro. Λογικό είναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια πια του ποδοσφαιριστέ. Πάρα πολλά. Τώρα θα, ότι θα πρέπει να ψάξουν να βρουν μια λύση, πρέπει νομίζω. Δεν γίνεται να του ξεζουμίζουν με αυτόν τον α, τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να είναι η λύση να παίζουμε με στο Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο. Σε καμία περίπτωση. Μια και έχουμε εδώ πέρα τώρα, ε, εκεί πάμε για τη Λίβερπουλ. Η μετακλόπ εποχή πώ θα είναι. <coughs> Καταρχά, <coughs> ο κλόπ θεωρείται. Δύσκολη. Είναι τύπου, σα, εντάξει, τύπου Southgate δεν είναι ενώ. Εντάξει, δεν είναι ότι πήρε και 15 πρωταθλήματα και 300 τέτοια. Εντάξει, ωραία ήταν επιτυχημένο, ήταν ένα οκ okay προπονητή ή ένα προπονητή που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία τη Λίβερπουλ. Το τελευταίο. Το τελευταίο, ε. ε. Γιατί υπάρχουν φίλοι Λίβερπουλ που λένε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, άρχισε να λέμε εγώ τώρα. Ναι, ε, δεν είμαι και εγώ Λίβερπουλ, αλλά. Α, ωραία. Δεν είμαι κανένα εδώ. που να λέει ο Κλόπ. Ε, εντάξει, μπορεί okay. <laughs> ή και αν το λέει θα είναι περισσότερο για να ξεπεράσει τον πανικό του τι γίνεται τώρα για <laughs> <και> την <laughs> επόμενη, <laughs> επόμενη μέρα. Ναι, την ξενέρα, ναι. Γιατί. Εντάξει, δεν έμεινε. Πόσα χρόνια ήταν ο Κλόπ. Πέντε. Όχι πέντε. Οχτώ χρόνια για Το 15 παραπάνω. Άρα Εντάξει, δεν πλησιάζει Ferguson και Βέγκερ, oh. αλλά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 8 χρόνια, δηλαδή μόνο σημείο νομίζω πρέπει να είναι παραπάνω, έτσι σε πάγκο μεγάλη ομάδα. 8 χρόνια είναι πολλά. Ειδικά σε αγγλικέ ομάδε όπου ο μάνατζερ κιόλα δεν είναι απλά κοτσάρο και κάνω management των, των παικτών. Έχουν ρόλο πολύ σημαντικό μέσα στο, στο όλο project του, του club. Και γι' αυτό είδαμε πόσο στήξη και στη Manchester United και στην Arsenal να ξεπεράσουν τι εποχέ των, των προηγούμενων προπονητών του. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα περάσει μια τέτοια μεταβατική φάση και η Λίβερπουλ. Το θέμα είναι να κάνει σωστέ επιλογέ στο ό,τι αφορά τον προπονητή. Η πρώτη κίνηση δεν γεμίζει το μάτι γενικότερα, νομίζω, σε κανέναν. Αλλά οκ, okay, μπορεί να του βγει. Θυμίζω η United είχε πάρει τον David Moyes, τον David Moyes, ο οποίο ναι. ήταν ε, πρόταση και του Ferguson. Ναι. Μάλωστε, δηλαδή είχε και το. Μα είχε κάνει καλά είχε πράγματα. Okay και είχε κάνει πολύ καλά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτά όμω. Αλλά κλαπ. Και όποιο και, 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 να ήταν ο επόμενο από τον Ferguson ή από τον Βενγκέρ στην Arsenal, καλύτερα δεν θα μπορούσε να την, να την πάει την ομάδα. Εδώ καημένο ο Guardiola δεν είχε πάει στην στη, στη που ήταν ο άλλος που είχε πάρει εκείνη τη χρονιά Champions League πρωτάθλημα κύπελλο. Ο Χάνκε ήταν πριν. Ο Χάνκε ο Χάγκης και πήγε ο άλλο μετά και ήταν σε φάση. Τι, ναι, τι θα ναι, να κάνω εγώ. Ναι, ναι πρώτα είχε πάρει το τρέμπλ. Ναι, ναι άλλος είχε και πάρει το πάρει. Το τρέμπλ, ναι. 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 Και έπρεπε να πάει ο Γουαρδιόλα πρώτα και λέγανε όλοι και Ενώ, τα Ενώ φαντάζομαι αυτό σε μια χρονιά τώρα, σε έναν τύπο, φαντάζομαι τώρα σε μια φάση που. Μπορεί, τα... αλλά εκεί εντάξει, ναι, δεν. στην Bayern νομίζω δεν αναλαμβάνει ο προπονητή να στήσει όλο ναι. το, το project. Έχει από πίσω, έχει από πάνω το Muppet Show που, που ελέγχει την κατάσταση. Και δεν τολμά να κάνει και τίποτα ναι, ναι. εκεί πέρα. Είναι... Οπότε αυτή, εκεί η αλλαγή προπονητή είναι πιο εύκολη. Τώρα όμω στι αγγλικέ ομάδε δεν, δεν θα είναι το ίδιο. Στη Liverpool για να δούμε, δεν ξέρω. Δεν το ξέρουμε τον Ολλανδό τόσο καλά για να μπορούμε να, να τον κρίνουμε. Δεν μου λες ο Φίγκο τώρα τι τι καταθέλει και κολλάει τώρα εκεί πέρα τώρα. Δεν έχω καταλάβει τι, τι πέχτηκε σε όλη αυτή Καταρχάς όλοι, όλοι, τι έγινε, γιατί έχουμε, έχουμε ακούσει δύο απόψει. Πρώτον ότι ο Φίγκο έκανε αυτό το κομπλεξικό, δεν έδωσε το χέρι. Μετά βγαίνει ο, ο Φίγκο... Μιλάμε για το 4 για τώρα. Για τώρα. για τώρα. για τώρα, για τώρα, τι θέλει τώρα μετά από 300 χρόνια. Η άλλη άποψη είναι ότι το έδωσε ο Φίγκο και ο ίδιο ο Φίγκο είπε ότι αυτό και τέτοια, το ένα ε, και η κάμερα και τέτοια. Βγαίνει και ο, ο Σεϊταρίδη και λέει ναι, κανονικά εκεί στην. Ναι, αυτό στην... άκουσα και εγώ το Γιούργα. Ναι, εσύ τι ξέρει. Ναι, τώρα? ό,τι είπε ο Γιούργα νομίζω. Δηλαδή ήταν ναι. εκεί πέρα μπροστά. Δεν μπορώ να φανταστώ το Φίγκο να έχει κρατήσει κακία 20 χρόνια τώρα να μην δώσει το χέρι του. Γιατί δεν κλέψαμε κάτι στο μεταξύ. Ε, τότε να μ ήταν πάνω στον εκνευρισμό, πάνω στο στεναχώρια, ναι, δεν ξέρω και εγώ να ήταν σκημένο το κεφάλι. Το άλλο, ναι, πέρα, ναι. Okay, έχουμε και τα κλάματα του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο και ο... Ποιο το έλεγα, ποτέ που έβαλε τα... Και ο Μπλακ έπιασε το πέναλτι τώρα. Και ο Black, ναι. Και είχα στείλει στον Άγγελο το χαριστέα μήνυμα για τον Ρονάλντο. Του λέω μόνο εσύ και ο Μπλακ, <laughs> λέω, τα καταφέρατε. <laughs> Από αλλά... το διμέρο του πατέρα. Ναι, να, να το καταλάβω πριν 20 χρόνια που <laughs> δεν νομίζω ότι η Πορτογάλη ήταν πολύ εντάξει μαζί μα τότε. Δηλαδή μπροστά στο προκλητικό τρόπο με τον οποίο δεν λέω για του διεθνεί μα, <laughs> σαν Έλληνε. Θυμάμαι τι εικόνε δηλαδή, από την Πορτογαλία. Πώ πανηγυρίζαμε στα μούτρα του, Γιατί δεν είμαστε καλοί ούτε στο να χάνουμε <laughs> ούτε στο να κερδίζουμε. Μα είναι δυνατόν, όσο... ναι. Ε, η Πορτογάλη ήταν πολύ εντάξει νομίζω. Ε, τώρα αν είχε γίνει το αντίστοιχο εδώ πέρα, τώρα είχε το Ολυμπιακό Στάδιο, ήσουν εσύ τελικό και έρχονταν η Πορτογαλία και το έπαιρνε και έκαναν αυτά που κάναμε. Πιστεύω θα ήταν με. το ΝΑΤΟ εδώ πέρα. Ακόμα τώρα ε, θα φεύγει το ΝΑΤΟ μετά από 20 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε, τώρα μπορεί να κάνετε μόνο σα. Αλλά ναι, πιστεύω εντάξει, ήταν περισσότερο τώρα για την κουβέντα για το έγινε όλο αυτό το θέμα. Δεν νομίζω να κρατάει. Και ο Φίγκο δεν. Δεν νομίζω ότι είναι και ο, ο top χαρακτήρα στον κόσμο, έτσι. Ναι, δεν είναι. Δει και αυτό, έχει, έχει και αυτό το ντοκιμαντέρ του με την ιστορία Όχι. τότε τη μεταγραφή. Και αυτό στο Netflix. Όχι, δεν είναι στο Netflix. <laughs> ε, ε, με την ιστορία τη μεταγραφή του από τη Βαρσελόνα στη Real Madrid. Ε, τον βλέπει και αυτόν ότι εντάξει. Είναι λίγο. είναι λίγο αλάνι, α πούμε. <laughs> λοιπόν, Τάσο, καταρχά έχει έναν ένα, από ένα του πιο γαμάτου τίτλου στο Ιντερνετ. Α, μπορεί να μιλάμε έτσι. Okay. Πού του είπατε ρε παιδιά του ανθρώπου τι, <laughs> Θα βγούμε στο Netflix <laughs> Λοιπόν <laughs> <laughs> τι γίνεται. Συγγνώμη, ε, συγγνώμη, συγγνώμη ε, αυτό Πόσο γαμάτη εκπομπή είναι στο Netflix Το Village United Πάρα πολύ καλά. καλή Στην καλύτερα. Ερτρία πόσο πολύ καλή. τέλεια καλύτερο. εκπομπή και μπράβο εκεί πέρα σε όλου εκεί πέρα, εκεί πέρα όντως, στην ΕΡΤ, α πούμε. Όντω, όντω. Και δείχνει και πραγματικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που λέγαμε την αγάπη του κόσμου για, τη, για την μπάλα και αυτά. Ναι, 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 ναι. Όχι, ήταν κάτι, που έλειπε. ήταν κάτι που έλειπε. Και κάτι που λείπει γενικότερα και από το ποδόσφαιρο μα. Έτσι, να βλέπουμε λίγο και τη, τη, τη ρομαντική την, πλευρά του ποδοσφαίρου. Ναι. Το ναι. Επίσης, υπάρχει τόση τοξικότητα στην Ελλάδα γύρω από το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δε τώρα τι συζητήσει που γίνονται για το Euro και καταλαβαίνει δηλαδή, ναι, με ναι. τι λογική. Δηλαδή, βαριέμαι να, να σχολιάζω και να απαντάω, μα ήταν πέναλτι αυτό. Λέτε, ρε φίλε, είδαμε 90 λεπτά, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μη στέκησε στον στο α πούμε. <laughs> ε, συγγνώμη τώρα για το VAR, μια και είπε τώρα για το πέναλτι και τέτοια. Έγινε πάρα, πάρα λόγος λόγο και σε αυτό το γύρο για το VAR για το. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν το γκολ το οποίο ακυρώθηκε και λέγανε ότι ακυρώθηκε για μισό πόντο στο παπούτσι. Για το ψάι, τέ... ναι. Παπολά, και ο, νομίζω το ένα το ήταν σε Λουκα... μάτ που. Ναι, του Λουκάκο. του Λουκάκου. Λουκάκου. Ήταν mm. μέχρι τότε, τουλάχιστον σαν εικόνα, το πιο ωριακό ψάι που είχαμε δει ποτέ. Ήταν ναι, ναι. το μητάκι του παπουτσιού, ήταν και το γόνατο, αλλά να πω και στον τελικό. Τι πάνε, Πάλι ήταν το γόνατο, η άκρη του γονάτου ήταν που τον, που τον κάλυπτε τελικά. Που τον κάλυπτε. Λοιπόν, εσύ τώρα, σαν έτσι ένα γενικό όλο αυτό ένα συμπέρασμα με το ΒΑΡ. Συμφων... Είσαι υπέρ του ΒΑΡ, το έχουμε ζητήσει, πια πάρα πολλά χρόνια και σε μεγάλε οργανώσει. Είσαι υπέρ, είσαι κατά, είσαι ναι, αλλά να μην είναι τώρα και για ένα νύχι offside. Δεν ξέρω. Ε, υπέρ είμαι. Υπέρ. Δεν υπάρχει τρίτο δρόμο. Δηλαδή η τρίτη επιλογή Πώ θα, θα ορίσει, το τι είναι οριακό και όταν είναι κάτι ναι. οριακό, τι θα το δίνει. Και μετά δεν φάνηκε ένα άλλο που είναι λίγο πιο οριακό ναι. και λίγο πιο. Αυτό που, η βελτίωση που είδαμε σε αυτό το γύρο ήταν το αυτόματο e offside. όπου ήταν πολύ πιο γρήγορη η απόφαση για το ναι. αν δεν περιμένουμε να βάλουμε τι γραμμέ κτλ. Αυτό άμα καταφέρει και γίνει αυτόματο. Πιστεύω ότι θα είναι το ιδανικό. Νομίζω πω εκεί δουλεύουν όλοι. Ωστε με το που εισαι offside, site, χτυπάει, Τελειώνει η φάση, δεν χρειάζεται καν να περιμένουμε να, μην, να μπει το goal, κόλ, να κόλ, πανηγυρίσουμε ναι. ή να μην πανηγυρίσουμε. Ε, αυτό που δεν μ' αρέσει με το βάρο, αυτό από την πρώτη μέρα που με ανησυχούσε και το νιώθω ακόμα και τώρα και βλέπω ότι έχει και ένα θετικό, είναι ότι φεύγει ο αυθορμητισμό του πανηγυρισμού. Δηλαδή πανηγυρίζει και μέσα σου δεν έχει λυτρωθεί. Δεν πανηγυρίζει ναι, ναι. με την ψυχή σου, γιατί λε τι έχει γίνει τώρα. Φωνάζω γκολ, αλλά πρέπει να κοιτάξω να περιμένω λίγο και να περιμένω ίσω και 5 λεπτά να δω αν μπορεί να. Τέτοιο. Είδαμε τι, τι έπαθαν οι φίλοι του Ολυμπιακού πέρυσι. Αυτό πήγα να σου πω το... τώρα, δηλαδή με το, το, με το conference. Με το conference ναι, yeah. που ήτανε να όμω λεπτά... στι καλέ περιπτώσει πανηγυρίζει δύο φορέ. Λεκτά... Πανηγυρίζει <συ> και που πιο έντονα. Με, και, ναι. Γιατί λε εσύ σε φάση, ναι, σου έχουν βγει όλα και λε εντάξει, τώρα ελάτε να τα κυρώσετε, ξέρω εγώ. <συγ> δηλαδή, ναι, όντω. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πίσω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Βλέπει highlights ναι προ-βαρ ναι. Και βλέπει κάποιε σκραυμένε μισόψα... περιπτώσει <laughs> και τραβά τα μαλλιά σου και λε: Είναι δυνατόν και δεν μπορεί να φανταστεί να γίνει τον αυτό κάτι τέτοιο σήμερα. Ποπό, πω, πω, ναι. Μην ναι. ξεχνάμε, ξεχνάμε πώ ήταν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε καθόλου. Για τους του ρομαντικού του ποδοσφαίρου που λέμε αυτό. Ναι, που δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ πίσω. Έτσι. Ναι, okay. Ότι χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται βελτίωση. Αλλά και πιστεύω ότι κυρίω σε ό,τι αφορά το, το offside και το χέρι πρέπει να, να πάρθει μια απόφαση, μια γενναία απόφαση και να πούνε χέρι παράβαση σε αυτέ τι περιπτώσει: μία, δύο, τρει και τέλο. Εγώ θα ήθελα να, να καταργηθούν τα πολύ αυστηρά πέναλτι, για παράδειγμα. Δηλαδή, ένα πέναλτι, ένα μαρκάρισμα που γίνεται στη γωνία τη μεγάλη περιοχή, με τον επιθετικό να φύγει προ τα έξω για να προλάβει την μπάλα και τον βρίσκει ο άλλο κατά από πίσω. Είναι πολύ αυστηρή τιμωρία. Να στείλει ναι. την μπάλα μετά στα 11 βήματα για να τον εκτελέσει. Τον... Το ναι, κάναν όμω με την κάρτα, είδε που κόψανε που δεν δίνουν πέναλτια. Κάτι... Κόψανε αυτό, όντω, για να μην τιμωρείται. Ε, και αυτό φούτλεγγει. Δηλαδή, δηλαδή τι, τι, τιμωρεί μια φορά. δεν τον πυροβόλησε κι άλλο τώρα. Η τριπλή τιμωρία, όντω. Τι, Αλλά. Τι, 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 οι δύο, τα, οι, οι δύο φάσεις που, που ελέγχουν το ποδόσφαιρο σε μεγάλο βαθμό ε, και εκεί παίζουν ρόλο καθοριστικό οι διαιτητές είναι τα πέναλτινγκ είναι και τα offside έτσι, σε, στις φάσεις που οδηγούν σε, σε goal. Αν δουλέψουν πάνω σε αυτά τα δύο ε, με, τη, με το βαρ Νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Του κουκουρέγια ήταν τώρα μια σκέπη του πέναλτινγκ. Για μένα δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν, θα το έδινα εγώ. Και θα, και θα, πουλήσω, θα, να θα μπορούσε υπηρεσίε στου Γερμανού. Δεν ποτέ δεν ξέρεις. Θα μπορούσα να το δώσω. Θα, μπορού, θα ναι. μπορούσα, να το δώσω. Αλλά βλέπω να, ο άνθρωπο να κάνει κίνηση για να τραβήξει το χέρι πίσω από το ναι. την πλάτη του. Και το έχει το χέρι κάπου εδώ. Πώ τώρα κάμερα, κάπου εδώ δεν το έχει. Δηλαδή δεν αποκτά και τόσο μεγάλο πλεονέκτημα. Σου έχει την μπάλα με, με, τρομερή δύναμη. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να παίζουν έτσι ποδοσφαιριστέ. Yeah, παρακολουθούσα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ο Σίρερ ήταν τώρα σε ένα από τα podcast με τον Λίνεκρ με τον και τον Ρίτσαρτ. Το Πόσο δύσκολο είναι πια για του αμυντικού, το λέγανε με αφορμή ε, και τον τελικό, για του ακραίου μπακ α πούμε τη Αγγλία να πρέπει να μαρκάρουν τον Νίκο Βίλιαμ. Το αντίστοιχο σημαίνει και με του ναι, παλαιότερου ναι. με το Φώτεν και του Σταρ τη Αγγλία. Και το Γιαμάλ και να πρέπει να του μαρκάρει. Ναι, 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 έτσι. Σαν να Πρέπει να του μαρκάρει έτσι. Ναι. Πώ του έτσι, Εδώ δεν μπορεί να του μαρκάρει. Αν είχε τρία και τέσσερα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μόλι είδα του κουκουρέγια το... που δεν δόθηκε πέναλτι, το μόνο πράγμα που ευχήθηκα μέσα τώρα είναι μακάρι να είχε γίνει σε ένα ντέρμπι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα και να λέγανε παίζεται. Ναι. Ε, δεν δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ακόμα και τώρα, δύο μήνε μετά, θα λέγαμε ναι, δηλαδή. Δε, δε θα τελ... ε, να το δεν μάτς, δε θα τελείωνε ναι. το μάτσο. Δεν θα το μάτσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, έχουμε δει πολλέ αμφισβητούμενε φάσει. Δεν μου φάνηκε τόσο, ναι. Τόσο αυτή η φάση. Δηλαδή θα έλεγα και εγώ αν σφύριζα, θα έλεγα όχι τίποτα, παίξτε. Νομίζω ότι είναι θέμα κυρίω με τι αποδοκιμασίε των Γερμανών μετά στον ημιτελικό, αλλά και αυτοί είχαν προφανώ συστήρια για τον αγώνα. Ναι, ναι. Σου λέει: Είμαστε Γερμανοί, εδώ στη χώρα μα παίζουμε. Πρέπει κάπω να ακουστούμε κι εμεί. Θα να κράξουμε το τον Κουκουρέγιο, ο οποίο δεν φταίει σε τίποτα, α πούμε. Κοίτα... Μόνο για το κούρεμα του. <laughs> Κοίτανε <laughs> από τί... <laughs> <χίτανα 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 <χίτανα> τα φαβορή κιόλα οι Γερμανοί. Δηλαδή τρομερή ξενέρα, γιατί βλέπανε και τι υπόλοιπε ομάδε και λέγανε πριν ξεκινήσει. Εντάξει, πάμε, ξέρουμε να το πάρουμε. Ξέρω. Κοίτα, η Γερμανία πίσω από την Ισπανία ήταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα του τουρνουά για μένα. Αλλά και την τυχαία να Πέσαν πέσει πάνω, εκεί, ναι, ναι, ναι. πάνω στην Ισπανία. Στο διαβολό όμιλο, όπω λέμε. Στη... Όντως. Και δύσκολο ε, όμιλο και κυρίω η διασταύρωση με του. Ε, για τα brackets, Ναι, τα μπράκετ. Από εδώ με Από δω, δω, πάνω και μετά. Αυτό μα τα χάλασε πάρα πολύ στο τουρνουά ναι, ρε, η Γαλλία που τερμάτισε δεύτερη στο δικό τη όμιλο αν τερμάτιζε από πάνω, θα μοιραζόταν πολύ πιο όμορφα οι ομάδε στα δύο μπράκετ μετά. Τι από το από εδώ μπράκετ έφτασαν οι άλλοι τελικό με αίματα στη μούρη και τέτοια, ε, και ε, οι ναι, άλλοι ναι. πήγαν με το τσιγάρο, ξέρω εγώ, ενώ και το φραπέ στο χέρι. Ναι. Δηλαδή ήταν. Ναι, 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 όντω. Τάσο, έχει έναν από του πιο γαμμάτου τίτλου στο Ιντερνετ. Αν κάνει ε, σε Google Search το όνομά σου, γιατί διάβασα και λέει. Ξέρω τι βγαίνει νούμερο ένα. Τι βγαίνει. Καταγωγή μου. Ναι, άκου τώρα. <laughs> Ο βλαχερναίο <laughs> σπορκάστερ Τάσο Κολίτζα. Γιατί είσαι από τη Βλαχέρνα, να πούμε, Αρκαδία. Ναι, 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 ε, ωραία. Και, αλλά είναι κορυφαίο το ο Βλαχέρνα, δηλαδή τίπο, Game othans. of Thrones. Τώρα ελάτε, κάντε άκρη, μαζευτείτε. <χι> και αυτό είναι ωραίο ότι φαντάζομαι τώρα να πάει να κάνει μια ραντεβού με κανένα. Να λέει, Για να γκουγκλάρω λίγο. Βλαχέρνα, ω Παναγία μου, λέει κουμπώνει το άλλο. Λέω Αμάν, ήρθε εδώ πέρα τώρα ο κολλήτη. Ανέβει το κρεβάτι, ε. Τι είναι, τι πτυχα... έχει ανέβει το άρθρο που μπαίνει και λέει Ο Βλαχερνέο θα σου πει. Όντω έρχεται πρώτο πρώτο. Όχι, καταγωγή μου είναι από την Αρκαδία. Εντάξει, από την πλευρά του πατέρα μου. Του μάνα μου, όπω είπαμε, είναι, είναι Σκοτσέζα η μητέρα μου. Και πώ μπλέξαν τώρα. Ε, γιατί εγώ με τη λακωνία, γι' αυτό σου λέει. Α, κάτι... ναι, όντω. Ναι. Ο πατέρα μου σπούδασε στη... στο Δήμπουργο. Ah. Mm. Και έζησε στο Δήμπουργο, γνωρίστηκαν εκεί πέρα με την μητέρα μου. Και εκεί γεννήθηκα, αλλά ήρθα μετά μικρό εδώ. Εσύ πηγαίνει τώρα Δημβούργο και τέτοια, έχει επαφέ. Έχω, τους... έχω, έχω, έχω μεγάλη οικογένεια εκεί πέρα. Έχω να πάω χρόνια όμω. Έχω να πάω χρόνια τώρα. Εντάξει, λύπη είναι, είναι πολύ όμορφα. Για του Σκοτσέζου δεν είπαμε καθόλου για το γύρο. Ε, αυτό λέμε. Ναι. Οι Σκοτσέζοι Πρέπει πάντα να παίζουν στι μεγάλε διοργανώσει. Ήταν η χειρότερη ομάδα με διαφορά έτσι, ναι. σε αυτό το τουρνουά. Δηλαδή να βλέπει η Σκωτία να παίζει μπάλα, ακόμα και εγώ. Δηλαδή, έλεγα δεν, δεν υποφέρεται αυτό. Ναι, πάρα, δεν αντέχεται. Δεν έχουν καμία δουλειά αυτοί να βρίσκονται εδώ πέρα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν όμω οι Σκοτσέζοι είναι, είναι μοναδική. Ε, και, και είναι και χαβαλέδε. Συγκριτικά είναι... με του Άγγλου, δεν πάνε γυρεύοντα τόσο πολύ για φασαρίε. Ούτω ή άλλω και ιστορικά είναι Κέλτε. Είναι από ναι, του ναι. Ιρλανδού. Ε, και υπάρχουν μεγάλε διαφορέ με του Άγγλου. Ε, αλλά είναι και έχουν και το σύνθημα αυτό: No Scotland, no Party. Οπότε ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εδώ ε, διάβαζα τώρα η κολονία θέλει να αδερφοποιηθεί με κάποια από τι πόλει τη Σκωτία, το Εδιμβούργο ή την Γλασκόβη, γιατί τρελάστηκαν με του Σκοτσέζου που εντάξει, προφανώ άδειασαν τι μπειραρίε του εκεί πέρα. Ε, εννοείται. Ε, πολύ καλή τουρίστε. Αλλά ήταν η ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα που, που δημιουργούν. Πάρα πολύ όμορφη προβλέψει πολύ νωρί, αλλά εντάξει, το πολύ πολύ να γίνουμε βάρα. Λοιπόν, ποιο θα πάρει. Ξεκινάμε τα δύσκολα τώρα, παιδιά. Τώρα διαβολοβδομάδα. Ποιο θα πάρει τη Super League του χρόνου. Δεν ξέρω, πολύ νωρί, δεν μπορώ να πούμε. Δεν, δεν έχουμε προλάβει καν να ασχοληθούμε, εγώ τουλάχιστον, με μεταγραφέ. Με μεταγραφέ, ναι. ποιο έχει πιόν. Και μετά από αυτό που έγινε και πέρσι στο μεταξύ, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Σε μια χρονιά που έχει αλλάξει τρει προπονητέ και 50 παίκτε να σηκώνει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο η ελληνική ομάδα, που λες ότι ξέρεις τι, αυτά που ξέραμε για το ποδόσφαιρο και για το ναι, πώς ναι, φτιάχνεται ναι. και πώς στείνεται μια ομάδα και πόσο χρόνο χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να, να, να φτιαχτεί σωστά και να, και να, φτάσει στην επιτυχία είναι, είναι, λίγο σχετικό πια. Ωραία. Ε, πρώτο φαβορή, αλλά γιατί, αναδιατυπώνω, πρώτο φαβορή για το Champions League. θα ξεκινήσουμε από τη Real, κλασικά, έτσι, γιατί αυτό το παίρνει σχεδόν κάθε χρόνο. Πόσο μάλλον φέτος, όπως είπες κιόλας, με αυτό το δίδυμο που θα έχει η και, και, Μπαπέ. Βέβαια, μπορεί ακόμα να μην είναι έτοιμη. Δεν ξέρω, να χρειαστεί και αυτή λίγο χρόνο να δέσουν ναι, μεταξύ ταξίδι. είναι τους. βέβαια άλλο ο γάτο εκεί πέρα τώρα, ο Αντσελότη. Είναι... Αλλά έχουν ο Αντσελότη. Θα τον πάρει τον Μπαπέ, έλα εδώ πέρα. Εδώ είναι καινούριο σου φίλη. Εδώ τι πρόβλημα έχει. Εντάξει, ο Αντσελότη αυτά, αυτά είναι. είναι μανούλα μανούλο και Είναι, είναι τρομερό. Είναι, είναι τρομερό. Και, και καταλαβαίνει την αξία του Αντσελότη ακούγοντα του υπόλοιπου να μιλάνε γι' αυτόν. Και μιλάνε όλοι για τον καλύτερο χαρακτήρα στο, στο, στον στο Ευρωπαϊκό ναι, 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 ναι. Ε, πάλι σου λέω πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τι μεταγραφέ και τι να σου πω τώρα, ότι ξέρω εγώ η City θα το πάρει ή δεν θα το πάρει επειδή. Δεν ξέρω, πήρε, δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή. Έχει κάνει, δεν νομίζω. Τι θέλει και αυτοί οι παίκτε, δηλαδή. Δεν χρειάζεται κιόλα να σαν, κάνει. Και τον τι... Χούλιο Αλβαρες έβλεπα ότι μάλλον θέλει να φύγει. Που δεν είναι και αυτό τώρα άτυχο είναι εκεί πέρα τώρα. Γιατί ε, ναι, γιατί αναγκαστικά είναι να... η ρεζέρβα ε. τη του, του Χάλαντ και νομίζω ότι βρίσκει τρόπου, ψάχνει και βρίσκει τρόπου ο Πεύγουαρδιόλα και του χρησιμοποιεί πολύ, ε, συχνά και του δύο, αλλά δεν έχει το ρόλο που, που θα ήθελε ο, ο Άλβαρε. Λοιπόν, είναι δι... νωρί για αυτήν την Είναι νωρί. Τέλο πάντων. Διλήμματα για να κλείσουμε, ωραία. Μα είπε πριν Πέμπε, να το ξαναπούμε. Μέση Ρονάλτο δηλαδή. Μέση. Oh. Γιούρο ή Μουντιάλ. Γιούρο. Mm. Πιο δυνατές ομάδες ναι. γι' αυτό. Στα δύσκολα τώρα. Πάνος Βόγκλης ή Γιώργος Μήνος. <laughs> 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 à. <laughs> à. <laughs> à. Πώς σου ήρθε αυτό, γιατί οι συγκεκριμένοι δύο. Καταρχά ο μήνο το βάζουμε πάντα σχεδόν. Το, <laughs> ο Μήνος πρέπει, <laughs> να, ο, ο Μίνος πρέπει <laughs> να είναι πάντα η, η σωστή απάντηση σε κάθε <laughs> ερώτηση. <laughs> η αλήθεια <laughs> είναι. Όχι, ο, 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 θα πω τον Γιώργο τον Μήνο γιατί το, το έχω τρελή αδυναμία. Και καλύτερος σχολιαστής Euro στην ΕΡΤ ήταν ο Χαριστέας ή ο Τέννης. Ε, και οι δύο. Ο, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικό στυλ. Ο Ντέμι πολύ πιο έμπειρο αυτό το, το, το κομμάτι, τον, τον ξέρουμε, το ξέρει και ο ίδιο ε, πολύ καλά. Ο Άγγελο πρώτη φορά ναι. βρέθηκε σε σχολιασμό. Ε, και ήταν. Διαφορετικό το στυλ του, πολύ πιο ενεργό. Συμμετείχε mm. πολύ περισσότερο στην μετάδοση και στην περιγραφή του, και είχε, του αγώνα. Και είχε πάντα στο μυαλό τον Φορ ο Χαριστέα. Σε όλα τα τέτοια. Όντω. Ε, εκεί έπρεπε να το τελειώσει. Ναι, 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 έξι. ναι. Μα, αυτό <laughs> θέλει <laughs> και από έναν <laughs> σχολιαστή ο οποίο θα σου δώσει την, τη, τη λεπτομέρεια ή την πληροφορία παραπάνω που δεν μπορεί να τη δώσει εσύ γιατί δεν έχει παίξει μπάλα σε αυτό, το, σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι που, που νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουν γενικότερα οι Έλληνε ποδοσφαιριστές και αθλητές, να το δουν αυτό λίγο ως μία μια διέξοδο μετά την καριέρα τους. Ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε στα, στα σοβαρά. Αυτό που έχω να πω, ε, κυρίως για τον Άγγελο, τον Χαρισταία, γιατί τον έζησα πάρα πολύ, ήμασταν μαζί στο στον Dissinger, είχαμε μαζί την ε, κοινή βάση, είναι ότι ο άνθρωπος παραμένει star 20 χρόνια μετά το 2004, τον αποθέωναν όπου κι αν πηγαίναμε. Όχι μόνο έπαιζε. η, η Γερμανία, έπαιζε πολλά χρόνια yeah. στη Γερμανία, 8 χρόνια πέρασε στη Γερμανία ο Άγγελο και σε λαω, στις πιο λαοφιλεί ομάδε τη Γερμανία. Στη, στη Βέρντερ, στη στην Σάλκε, στη Λεβερκούζεν, Νιρεμβέργη που επίση είναι ομάδα με πολύ, κόσμο. με πολύ κόσμο. Yeah. Τον θυμούνται, έχουν συνθήματα ακόμα για αυτόν από τη Βέρντερ Βρέμι και τα τραγουδούσαν όταν τον, τον, τον σταμα, μα σταματούσαν στον δρόμο κάθε 50 μέτρα. Ήταν σαν να βγαίνει με ένα celebrity. Και δεν ήταν μόνο Γερμανοί, ήταν Γάλλοι, Αυστριακοί, όποιοι και αν βρίσκονται yeah, yeah, yeah. εκεί πέρα, θυμούνται τον Άγγελο Το Χαριστέα. Από το, 2000, από το 2004. <laughs> Ήταν τρομερό, φανταστικό αυτό. Δεν μου λες τώρα έτσι, λίγο επειδή είπε, είπες και αυτό τώρα. Ε, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις, ρε παιδί μου, για πάρα πολλού οι οποίοι είναι απ' από το χορό, και το βλέπουν αυτό. Είναι dream job. Εντάξει, δηλαδή αυτό το να πηγαίνει στο Euro, να είσαι 20 ημέρε, να, να περιγράψει τα παιχνίδια, να είσαι αυτό που λες με το χαριστέα, με αυτά όλα. Από την άλλη, είναι πάρα πολλοί που λένε ότι επειδή είναι δουλειά, δεν είναι ότι πάμε εκεί και είμαστε διακοπέ. Δεν το πολυζεί, δεν το καταλαβαίνει, Είναι δύσκολο πράγμα. Φεύγει την οικογένειά σου ένα μήνα, να πά να, να, να δουλέψει κάπου μετά. Είναι, είναι αγχωτικό. Αλλά άμα πα σε μια τέτοια διοργάνωση. Ναι. Που έχω την τύχη να είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση, είχα και στο Μουντιάλ του 2010. Του mm. ε, ε, άμα πα σε μια τέτοια διοργάνωση, γυρίσει πίσω και πει: Δεν πέρασα καλά, τότε κάνει λάθο δουλειά 100%. Έτσι, έτσι. 100%. Είναι τρέξιμο, ε, αλλά και εκείνη τη στιγμή μπορεί να κρινιάξει ή οτιδήποτε πω, εγώ, ότι άμα μου ζητήσετε να βγω τέτοια ώρα, δεν θα μπορώ να γυρίσω εγώ από τη μία πόλη στην άλλη να προλάβω το τρένο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, ή ή έχω να εγώ... κάνω το πρωί αυτό, να διαβάσω για το ΜΑΤ το απόγευμα ή δεν ξέρω και εγώ. Ναι, τι. Ναι, ναι, να βγω στην αίρα το σκάβο. Ναι, ναι, Αλλά ε, είναι απαιτητική είναι η δουλειά, δουλειά γιατί θα τα είναι. Θα σκέψω ότι έπρεπε να κάνω 7 μάτ μέσα σε δύο εβδομάδε. Δηλαδή, μέρα παραμέρα που εντάξει πάλι δεν είναι. δεν δε σκάβει, επαναλαμβάνω. Αλλά... Όχι, αλλά φεύγει από του ρυθμού σου ενώ είσαι σε άλλη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ δεν είναι, είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Είναι, είναι αγχωτικό, το αλλά μπαίνει στο mood όμω. Μπαίνει στο mood με το που συνηθίζει λίγο μια-δύο μέρε και βρει τα πατήματά σου. Ε, και περνάει πολύ γρήγορα το άτιμο δυστυχώ. Περνάει πολύ γρήγορα, επιστρέφει και εκεί καταλαβαίνει. Wow, τι ωραία που ήταν αυτό. Τι ωραία που ήταν, ναι. ναι. Τι ωραία που ήταν, όντως. Τι ωραία ήταν λοιπόν και με τον Τάσο Κολίτσα σήμερα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα και εγώ. πολύ. Εγώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Να έχει ένα πολύ καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστεί. Και εσύ το ίδιο, δεν ξεκουραστήκαμε, Δεν ξεκούραστηκα. Δεν κορδέμουν τον κόσμο. Τόσε φορέ είπαμε και έρθει. Ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Ε. Ξεκινάνε και οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Για όσου θέλουν να δουν τα φοβερά αθλήματα τη ρυθμική γυμναστική και του μπάσκετ, ξεκινάω. <laughs> <laughs> Κάτσε, ναι, είσαι εκεί μα. Είμαστε προκλη... Ναι, α, ναι. Ε, είδε λεπτομέρεια που ξεχνά. Ναι, εύκολα πηγαίνει <laughs> το μυαλό μα λίγο στα, στα, σπορ που δεν ενδιαφέρουν. Ναι. Που δεν μα ενδιαφέρουν ή μπορεί να ενδιαφέρουν και κανέναν. Αλλά δεν είναι δεν αυτό. Όχι, οι Ολυμπιακοί Αγώνε είναι να πούμε ένα πολύ ωραίο πράγμα γιατί είναι, είναι αυτό που τα αφήνει μόνοι μα τηλεόραση. Επειδή έχει από το πρωί συνήθω μέχρι το βράδυ, τα αφήνει από το πρωί στην τηλεόραση και παίζει και ό,τι και να κάνει, απλά γυρνά το κεφάλι και κοιτά το. Ναι, Γίνεται μέχρι να έρθει και η στιγμή των ελληνικών συμμετοχών. Έτσι, και λε, οπ, τεντόγλου σήμερα. Πάμε να πάρουμε Ολυμπιακό μετάλλιο η Ελλάδα στο, στο μήκο. Εκεί καταλαβαίνει όταν φτάσει πια εκείνη η ώρα τη σημασία του γεγονότου. Γιατί είναι και σε καλέ ώρε. Ναι. Yeah. Δηλαδή δεν είναι σαν το προηγούμενο στο Πεκίνο που πήρε άλλο σε που είχε σκάσει με ή καλιά ηλίου εκεί πέρα, πήρε το, το, Ολυμπιακό μετάλλιο. Ξυπνάμε το πρωί, ψάχναμε το βράδυ ποιο είναι και τέτοια. Ενώ τώρα είναι ωραίε οι ώρε, είναι αυτά. Ναι, <σοκλή> όχι, <σοκλή> νομίζω θα περάσουμε δύο πολύ τρει. Έχει ετοιμάσει πράγμα ή θα είναι εξω <σοκλή> να ναι, ναι, παίξω, ναι. Παίξω, έτσι. Πέντε κανάλια που θα παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ε, Ολυμπιακού αγώνε με αποστολή τουλάχιστον νομίζω 25 άτομα έχουν πάει εκεί. Θα έχουμε δηλαδή πλούσιο ρεπορτάζ συνεντεύξεις, όλε τι αντιδράσει των πρωταγωνιστών αμέσω μετά του ε, τους αγώνες ε, νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ ωραίους αγώνες και στο Παρίσι. Τέλεια. Σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εντάξει, είναι εκεί. Ε, το πλάνο. Δηλαδή, ο Σνίκα μου θα το ενέκρινε. Τη γυρνάει η βίντεο των τρέπερ αυτό.